να έχουν καλή τύχη. Υπάρχει κάτι το οποίο θα σας αγχώνει σαν μητέρα ή θα είστε καλή στα παιδιά. Θα φύγουμε όταν είναι στα παιδιά. Μπράβο, ναι, μην ανησυχείτε, το ξέρουμε. Πέντε λεπτάκια τα κλείνετε όλα, είναι τα παιδιά. Ναι, να προλάβουμε να μιλήσουμε στους γονείς. Να με αγχώσει. Ωραία. Έχετε μιλήσει λοιπόν οι γονείς, γιατί έχουμε ακούσει σε άλλα σχολεία να υπάρχουν ισχυρές αντιδράσεις από μέρη των γονέων. Να μας πείτε λίγο και εσείς την άποψή σας. Ευχόμεθα να συνεργαστούν όλοι μαζί, να υπάρχουν μια ομαδική συνεργασία. Από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας. Θα βοηθηθούν, πιστεύετε, αυτά τα παιδάκια ερχόμενα στο σχολείο? Πιστεύω να προσαρμοστούν μαζί με όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Από τη Σαμανούλα, πώς είναι, πώς σας φαίνεται? Καλώς να έρθουν τα παιδάκια. Όλοι είμαστε ανοιχτοί στο να δεχτούμε ανθρώπους που έχουν υποφέρει και έχουν ταλαιπωρηθεί. Από ό,τι μας έχουν πληροφορήσει και από το σχολείο και από το Υπουργείο, οι προϋποθέσεις υπάρχουν και τα παιδιά έχουν ελεγχθεί υγειονομικά και έχουν εμβολιαστεί. Εντάξει, όλα τα παιδιά έχουν ανάγκη για να μορφωθούν, για να φάνε, για να έχουν τις πρώτες βασικές τους, να καλύψουν τις πρώτες βασικές τους ανάγκες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πόσο φαίνεται, ξεκινάνε τα παιδάκια εδώ πέρα, υπάρχουν αντιδράσεις στην περιοχή σας αρχικά? Εμείς θεωρούμε ότι δεν έχουμε μαζί πάνω τα προσφυγόπουλα, ούτε τις μανάδες, ούτε τους πατεράδες τους. Ξέρουμε ότι είναι παιδιά ξεριζωμένα, ξέρουμε ότι είναι βομβαρδισμένα από εκείνους οι οποίοι θέλουν να κυριεύσουν τα πλούτη και τα λοιπά, εις βάρος των λαών. Αυτοί δηλαδή που νοιάζονται για τα πλούτη τους. Επομένως, ο αντίπαλός μας δεν είναι τα παιδάκια. Εμείς ακριβώς είμαστε εδώ πέρα για να καταγγείλουμε και τους πολέμους τους υπεριαλιστικούς που γίνονται στην περιοχή και για να καλωσορίσουμε τα παιδάκια, γιατί θεωρούμε ότι όλα τα παιδιά έχουν ανάγκη το ίδιο χάδι και την ίδια αγάπη, όλα τα παιδιά του κόσμου. Έχουμε φέρει και ένα συμβολικό δωράκι ως Λαϊκή Επιτροπή του ΕΓΑΛΕΟ και θεωρούμε ότι και οι Έλληνες εργαζόμενοι και εργάτες και οι ξένοι εργάτες χρειάζονται πραγματικά να ενωθούν απέναντι στον κοινό τους εχθρό. Το δεύτερο ζήτημα που θα ήθελα να σας πω, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, παρά το γεγονός ότι έχουν τραβήξει τόσα πολλά και έχουν θάψει και πολλά παιδιά στο Αιγαίο, στα κρύα νερά εκεί του Αιγαίου, οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν να μείνουν στη χώρα μας. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνουν η ελληνική κυβέρνηση και οι υπόλοιποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν να δώσουν χαρτιά σε αυτούς τους ανθρώπους να πάνε εκεί που πραγματικά θέλει ο καθένας, το συγγενή του κτλ. Είναι η μοναδική άμεση λύση που έτσι πρέπει να γίνει. Επομένως, όσοι δεν το κάνουν αυτό το πράγμα, όσο δεν το κάνουν, αυτό σημαίνει ότι οι συμφωνίες που έχουν γίνει μεταξύ Ελλάδας, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τουρκίας και ΝΑΤΟ έχουν εγκλωβίσει τους ανθρώπους αυτούς στη γειτονιά μας και όσο δεν το κάνουν χρειάζονται πραγματικά και στέγαση και φαγή και όλα τα δικαιώματα εκείνα τα οποία θα πρέπει να έχουν όλα τα παιδιά του κόσμου.